περιορισμένης κλίμακας επιχείρηση για την απομάκρυνση αμάχων στη Ράφα. Φόβοι πως η χερσαία επίθεση του Ισραήλ είναι θέμα ορών. Καμία πρόοδο στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός. Ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Σύμμαχος ο καλός καιρός. Πού έχει κίνηση? Σιδερένια πόρτα σχολείου καταπλάκωσε 6χρονο παιδί. Γλίτωσε από θαύμα. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με Τιράνια Τραγόμενη. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Με καλό καιρό αναμένεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα σήμερα και αύριο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις εθνικές οδούς και στα λιμάνια. Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στα διόδια της Ελευσίνας. Από ό,τι βλέπω, ο Γιώργο, ξεκίνησε η επιστροφή και χρόνια σου πολλά κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ, Δάνια. Πράγματι, ξεκίνησε δειλά-δειλά η επιστροφή. Βλέπετε λοιπόν κι εσείς με τη βοήθεια του συναδέλφου του κ. Κωνσταβασίλη την κίνηση αυτήν την ώρα περίπου 3 μεσημέρι στα διόδια της Ελευσίνας. Όσοι λοιπόν έρχεστε από Πελοπόννησο ή από Στερεά Ελλάδα και χρησιμοποιείτε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, να σας πω: υπήρχε ένα πρόβλημα έως και πριν από μία ώρα στα διόδια του Ισθμού έξω από την Κόρινθο. Δεν ήταν πολλά ταμεία ανοιχτά, κυρίως αυτά που χρησιμοποιούν το ΙΠΑΣ. Το πρόβλημα λύθηκε, ομαλοποιήθηκε η κίνηση. Βλέπετε τώρα εδώ στα διόδια της Ελευσίνας ότι υπάρχει μια σχετική κίνηση. Έχουν ανοίξει και άλλα ταμεία, Ράνια, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση να γίνουν οι διατυπώσεις και συνέχεια τα αυτοκίνητα φεύγουν κανονικά. Δεν υπάρχει κίνηση, να πούμε, από τα διόδια και μετά. Όσο πηγαίνει στην Αθήνα, εξελίσσεται ομαλά η κυκλοφορία. Αυξημένη κίνηση θα υπάρχει στο λιμάνι του Πειραιά. Και αυτό γιατί σήμερα αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα από τα νησιά περίπου 20.000 επιβάτες. Αριθμός σχετικά μεγάλο για Δευτέρα του Πάσχα, αν υπολογίσουμε ότι φύγανε πάνω από 120.000 όλες τις ημέρες τις προηγούμενες. Υπάρχουν 4 έκτακτα δρομολόγια από Αργοσαρονικό, θα είναι για πρώτη φορά έως τις 9.30 το βράδυ και 2 από τα νησιά του Αιγαίου. Και εκεί θα υπάρχουν κίνηση, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα τα οποία χρειάζονται για να μην υπάρξει ταλαιπωρία από τους επιβάτες και να γυρίσουν στα σπίτια τους γρήγορα. Το πρώτο κύμα λοιπόν ήδη φτάνει στην πρωτεύουσα, ενδεχομένως και κάποιοι να θέλουν να γλιτώσουν την αυριανή κίνηση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Και πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς θα γίνει η επιστροφή. Είπαμε ότι θα έχει καλό καιρό και χωρίς μποφόρ. Ωστόσο, ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας πει πότε θα χαλάσει ο καιρός. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα γίνει το επόμενο διήμερο η επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές του Πάσχα και σε στεριά και σε θάλασσα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη και τοπικά μόνο στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6, ενώ από πλευράς καιρικών συνθήκων θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια μόνο στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδος, όπου θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες τις απογευματινές μονόρες. Βέβαια, το σκηνικό του καιρού θα πρέπει να πούμε ότι από πλευράς θερμοκρασίας θα αλλάξει με άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 3 περίπου βαθμούς, κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές. Από την Τετάρτη, βέβαια, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε γενικευμένη αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αρκετές βροχές, ανέμους οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αρχίσει σιγά σιγά και πάλι ο καιρός να παρουσιάζει βελτίωση. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα μέσα της εβδομάδος και θα αρχίσει να ανεβαίνει πλέον από την Κυριακή και μετά.